Πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Βασαρά. Συγγνώμη για την αναμονή, κύριε Βασαρά. Γιατρέ, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Focus. Καλημέρα, δεν είναι η αναμονή. Αλλά λες πολύ ωραία πράγματα τα οποία οφείλουμε να ακούμε. Δηλαδή, εντάξει, αυτά είναι τα θέματα που μας αφορούν και πρέπει να μας αφορούν. Έχουμε πολλά θέματα. Η αλήθεια είναι έχουμε πάρα πολλά θέματα. Γιατρέ, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Πριν έβαλα ένα ηχητικό από τον Πλεύρη. Καλά, τώρα δεν θα βρούμε λογική, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Ως γιατρό θέλω να σας ρωτήσω. Ο Πλεύρης λοιπόν σήμερα στο ηχητικό που έβαλα έλεγε ότι θα συνεχίσουμε να κάνουν η ανεβολία στη rapid test προκειμένου να υπάρξει επιδημιολογική επιτήρηση. Μπορεί να εφίστανται κάτι τέτοιο ιατρικά, θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Μόνο εφόσον κάνουν rapid test και οι εμβολιασμένοι και οι ανεβολίστοι θα μπορούσαν να το δεχτώ. Διαφορετικά να κάνεις μια επιδημιολογική επιτήρηση που δεν έκανες φυσικά 2,5 χρόνια επειδή απέτυχε σαν σύστημα να το κάνεις. Αλλά το να ζητάς μόνο τους ανεμβολίαστους να κάνουν rapid test, αυτό ούτως ή άλλως μπορείς να το ζητήσεις, αλλά το λάθος σου είναι όταν δεν ζητάς και τους εμβολιασμένους να κάνουν. Γιατί όλοι νοσούν, όλοι μεταδίδουν, όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι το αποδεχόμαστε, όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι το αποδεχόμαστε, λέω, γιατί είμαι μέσα σε αυτούς. Και δεν είμαι μέσα τυχαία, είμαι επειδή η κοινωνία θέλει την κατάσταση αυτή να πάει παρακάτω. Σαφώς. Τη θέλει σε αυτή την κατάσταση και καταλαβαίνει η κοινωνία σε αυτή την κατάσταση ότι κάπου υπάρχει κάποια φαυλότητα. Λοιπόν, τη φαυλότητα αυτή την εκπροσωπεί ο Υπουργός αυτή τη στιγμή και οι απαντήσεις του προφανώς είναι μέσα στα πλαίσια της φαυλότητας φαύλες. Έτσι, και οι τοποθετήσεις του. Άρα είναι μία ακόμα φαύλη. Δεχτήκανε να γυρίσουν όλοι οι υγειονομικοί πίσω, εκτός από τους γιατρούς, λέει. Ναι. Αυτούς θα ξανασυνεδριάσουμε. Και γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι πάει να πει θα ξανασυνεδριάσουν, δηλαδή τι θα τους κάνουν τους ανθρώπους, θα τους βάλουν με βραστά αυγά στη μασκάλη να γυρίσουν? Όχι. Είναι η επιχειρηματολογία του Υπουργού είναι ότι υπάρχει θέμα επιστημονικότητας. Με τη διαφορά ότι όλοι όσοι δυσανασχετούν με τη λογική και με την τακτική της κυβέρνησης να προτάσει μοναδική λύση, ενώ υπάρχουν άλλες 100 λύσεις. Και θα συζητήσουμε για αυτές την Κυριακή που έρχεται σε μια εκπομπή για τις μοναδικές λύσεις και όχι για τη μοναδική λύση που υπάρχουν εκεί έξω. Προτάσει η κυβέρνηση, η κυβερνητική πολιτική, χωρίς να λαμβάνει υπόψη γιατρούς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την επιστήμη, γιατί αυτοί προφασίζονται συνεχώς ότι οι αποφάσεις τους είναι βάσει επιστημονικών δεδομένων, τις οποίες μελέτες αναφέρεται η κυρία Παγώνη συνεχώς, αλλά ποτέ δεν είδαμε. Ενώ εμείς, όποτε, εγώ τουλάχιστον, όποτε βγω μπροστά και πω κάποια θέση που έχουμε συζητήσει με την ομάδα στην οποία ανήκω στην Αμερική και στην Αγγλία, ο Μομπίν Σαΐντ, όποτε συζητήσουμε θέση, πάντα από κάτω παραθέτουμε 5-6 μελέτες, φυσικά τις επίκαιρες μιλάμε. Άμα συζητήσουμε τώρα για την βιταμίνη D, για παράδειγμα, οι μελέτες πλέον που θα συζητούσα είναι τουλάχιστον 150 μελέτες μέσα στα πλαίσια του τελευταίου έτου. Ναι. Για το μεταδοτικότητα και πλέον ως θεραπευτικό εργαλείο, όχι πρόληψη, θεραπεία με βιταμίνη D για τον COVID. Λοιπόν, τώρα, όταν όμως θα μιλήσω, θα σου δείξω τις 10 μελέτες που έχω από κάτω. Όταν ακούσαμε την κυρία Παγώνη να αναφέρεται σε αυτά, δεν είδαμε καμία μελέτη. Η Επιστημονική Επιτροπή, τώρα πλέον μέχρι και ο εξαδάκτυλος αποδέχτηκε ότι ναι, όλοι νοσούν, όλοι μεταδίδουν, οπότε το μέτρο θεωρείται άκυρο και μάλιστα από πότε, αναδρομικά το Φεβρουάριο. Το μέτρο της παράτασης, αλλά και το μέτρο ως μέτρο. Λοιπόν, από τη στιγμή που διαπιστώνεις ότι όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν, τότε δεν είναι σε προτεραιότητα το να προφυλάξεις κάποιον, γιατί δεν μπορείς να τον προφυλάξεις. Αν θες να προφυλάξεις, τότε θα βάλεις όλους τους εμβολιασμένους να κάνουν και αυτοί rapid test. Και στην τελική μετά προάγεται σε κρισιμότερο θέμα το να εξοπλίσεις το νοσοκομείο με προσωπικό. Το οποίο δηλαδή σημαίνει να γυρίσουν πίσω όλοι όσοι πρέπει να γυρίσουν πίσω, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα να μην είναι εκεί που πρέπει να είναι. Εκτός αν έχεις άλλο σκοπό που είναι να ιδιωτικοποιήσεις το ΕΣΥ, το οποίο πάρα πολύ το είδαμε και με το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια, έτσι, να υπάρχει στον αέρα. Οπότε, ως δικηγόρος, προφανώς ο ρόλος σου στο Υπουργείο ήταν φυσικά να δημιουργείς συμβόλαιο. Ιδιωτικοποίησης, της αγοράς, της πουλήματος, όπως θέλεις το λες, αρκεί να έχεις χαμηλό κόστος για να εξυπηρετήσεις τις θέσεις αυτές που άδειασες. Φυσικά για κάθε εργαζόμενο που βγαίνει σε σύνταξη δεν μπαίνει καινούριος στη θέση του. Και αυτό είναι θέμα ποσοστών. Θα ήθελα να τα δω αυτά τα ποσοστά κάποια στιγμή.
θα τα συζητήσουμε όμως στον Ιατρικό Σύλλογο και θα βγάλουμε κάποια. Στον Ιατρικό Σύλλογο, κύριε Βασαρά, στον Ιατρικό Σύλλογο τώρα, γιατί είναι και θεσμικός πλέον ο ρόλος σας και γι' αυτό έχει μεγάλη αξία. Μήπως θα πρέπει να δείτε τι θα γίνει και το αν θα ξανανοίξουν τα ιδιωτικά ιατρία, αν θα μπορούν οι ανεμβολίαστοι γιατροί να δίνουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς. Γιατί εκεί. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό σημείο αυτό που λες τώρα, γιατί μιλούσαμε για 7.500 υγειονομικούς. Ναι, είναι πολύ περισσότεροι, δεν είναι μόνο 7.500. Δεν μιλούσαμε για το σύνολο των 22.000, οι οποίοι είναι γιατροί ιδιώτες σε εξωτερική βάση, ναι. Οι οποίοι όταν λέμε το σύστημα πονάει γιατί δεν έχει προσωπικό εντός του συστήματος, φαντάζουν να έχεις και άλλους 15.000 γιατρούς με κλειστά τα ιατρία τους έξω στην πιάτσα, στην κοινωνία, όπου αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει αναγκαστικά να κατευθυνθούν και αυτοί στο νοσοκομείο, ναι. Ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα πηγαίνουν σε αυτούς τους γιατρούς. Άρα, όχι μόνο επιβαρύνεις το νοσοκομείο με τον που παίρνεις προσωπικό, το επιβαρύνεις με τους στέλνεις και περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, εννοείται πρέπει να ανοίξουν οι γιατροί έξω. Οι ιδιώτες μπορούν να κάνουν και εφαρμογή μέτρων τύπου τεστ και στο προσωπικό τους και στους ίδιους τους εαυτούς τους. Αλλά, απ' την άλλη, δεν είναι και θέμα τεστ. Δηλαδή, φτάσαμε στην όμικρον. Φτάσαμε να καταλαβαίνουμε και να έχουμε αντίληψη πλέον ότι 80% δεν μπαίνει στο νοσοκομείο αν έχει βιταμίνη D ψηλά, 40% δεν μπαίνει στο νοσοκομείο αν έχει σεβάργυρο ψηλά, αποδεδειγμένες έρευνες τελειωτικές, τελειώσαμε. Τυφλές μελέτες. Δεν υπάρχει εδώ κάτι να συζητήσουμε πλέον. Αυτό που περιγράφεται τώρα... Πορεύεσαι. Τελείωσε το θέμα της ίωσης με κορονοϊό. Ναι. Την όμικρον έκδοσή της ειδικά. Ναι. Βέβαια, εντάξει, ναι, μεν καλά το λέτε. Εδώ ουσιαστικά αυτό το οποίο περιγράφεται είναι ότι ουσιαστικά πλέον έχει γυρίσει η αληθινή επιστήμη και τους δάγκωσε. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό περιγράφεται. Μπράβο. Ότι... Μπράβο. Είναι κάτι το οποίο κιόλας επισήμανα και σε ένα τα κείμενα που ανέβασα. Η επιστήμη γύρισε και τους δάγκωσε και ξεκινάει δαγκώνοντας το Φαούτσι στην Αμερική. Ο Φαούτσι, βέβαια, προσπαθεί να το βγάλει από πάνω του σαν κάτι irrelevant, σαν κάτι που είναι αδιάφορο για αυτόν, αλλά δυστυχώς. Τώρα την έχει πατήσει σοβαρά, ναι. Και ο άλλος πλήρωσε 44 δισεκατομμύρια για να αγοράσει το Twitter και να μπορεί να τον εκθέσει τον κύριο Φαούτσι. Ναι. Οπότε τώρα βγήκανε στη φόρα ότι πράγματι υπήρχε γνώση από τον Φαούτσι ότι κρύβει σκόπιμα την gain of function έρευνα που έκανε, δηλαδή την προσθήκη ιδιωτήτων στον ιό, στον κορονοϊό, σε εργαστήριο της Γιουχάν ή της Κίνας εν γέννη, και αυτό βγαίνει τώρα στην επιφάνεια ότι πράγματι έτσι είναι. Ούτως ή άλλως το NIH το έχει παραδεχτεί αυτό. Το έχει παραδεχτεί επίσημα το ίδιο το ίδρυμα του Φαούτσι, ότι χρηματοδοτούσαν gain of function research πάνω στον κορονοϊό, έτσι. Το αποτέλεσμα τώρα είναι εδώ να συνδέσουν λίγο τις τελείες και να καταλήξουν σε ένα καταδικαστικό... Το πιστεύετε? Το πιστεύετε ότι θα υπάρχει καταδικαστική απόφαση? Κοίτα, γιατί δεν είναι, μόνο, κάποιο... δεν είναι μόνο η διαχείριση, κύριε Βασαρά. Πλέον η επιστήμη δεν δαγκώνει μόνο ως προς τη διαχείριση, η οποία ήταν σαφώς εσφαλμένη, αλλά πλέον και με τον τύπο, τον Elon Musk, ο οποίος πήρε το Twitter και αρχίζουν και βγαίνουν πλέον πιο ανοιχτά δημοσιεύσεις και μελέτες για παρενέργειες, για κίτρινες κάρτες, για μυοκαρδίτιδες, για αναζωπυρώσεις αυτοάνωσων νοσημάτων και πάει λέγοντας. Πράγματα τα οποία όποιος τα έλεγε, και το λέω και σε εσάς γιατί εσείς τα λέγατε, και επειδή ακριβώς τα λέγατε, βρεθήκατε και κατηγορούμενος στα διάφορα πάνελ τα τηλεοπτικά και όχι μόνο. Έτσι. Θα πάμε σε. Είμαστε μπροστά σε οριμαγδό αποκαλύψεων, δηλαδή. Κοίτα λίγο. Κατηγορούμενος. Η λέξη κατηγορούμενος είναι άκυρη για μένα. Όπως το ίδιο και για τον Κούβελας με τις προάλλες. Ναι. Ο κύριος Κούβελας τις προάλλες δεν αθώθηκε. Δεν κατηγορεί το επειδή εξέφρασε την επιστημονική αλήθεια. Απλά δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε για αυτό που είχε. Κατηγορούμενοι πρέπει να είναι αυτοί που το συγκοφάντησαν ότι δεν είναι έτσι, όπως τα έλεγε. Δηλαδή, μετά από ένα χρόνο θα κάνω εγκεφαλικό, ενώ έχω κάνει εμβολιασμό, πάω και το δηλώνω στην κίτρινη κάρτα. Μετά από 4 χρόνια θα κάνω. Το δηλώνω στην κίτρινη κάρτα. Και είναι εύκολη η διαδικασία. Μπαίνω στον ΕΟΦ, πατάω κίτρινη κάρτα και αρχίζω και συμπληρώνω εκεί πέρα τα δεδομένα. Ο πολίτης δικαιούται, οι φαρμακοποιοί, οι νοσηλευτές και οι γιατροί υποχρεούνται. Κατά την ΕΟΦ. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δεν γίνεται ακόμα. Το... Ακόμα και σήμερα όμως δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται, αλλά πρέπει να γίνει. Και μάλιστα πρέπει να γίνει και άμεσα. Όσοι ακούνε αυτή τη στιγμή και ξέρουν από περιστατικά στο περιβάλλον χώρο τους ή από τους ιδίους ή από φιλικά ζευγάρια τους κλπ. Από συναδέλφους στη δουλειά, θα πρέπει να τους ενημερώσουν και να τους δώσουν την ευκολία του. Ορίστε, ο ΕΟΦ. Ορίστε, το σημείο πατάς, κοίτανε η κάρτα, μπαίνει μέσα και συμπληρώνει.
οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται. Οι ιδιώτες πολίτες δικαιούνται να συμπληρώσουν την κίτρινη κάρτα, ανεξάρτητα από το αν θα έρθουν σε επικοινωνία με έναν γιατρό. Έχεις πονοκέφαλο. Έχεις εμβολιαστεί και έχεις πονοκέφαλο. Έχεις εμβολιαστεί για τη γρήπη και έχεις πονοκέφαλο. Για τον πνευμονιόκοκο και έχεις πονοκέφαλο. Μπαίνεις και το δηλώνεις στην κίτρινη κάρτα. Με καταλαβαίνεις. Είναι τόσο απλό. Οπότε τώρα, αυτή είναι η αληθινή επιστήμη. Αυτό είναι το πώς λειτουργεί η επιστήμη. Δεν μπορεί να κατηγορείται κάποιος όταν αναφέρεται στην αληθινή επιστήμη. Το ίδιο αυτό που γινόταν στα κανάλια τότε με τον Ευαγγελάτο που βγήκε και μιλούσε για μένα, ναι, ήταν ξεκάθαρο. Δικαιωνόμουν εκείνη τη στιγμή. Και ξέρεις τι λέω για τους αντίνοους εγώ. Οπότε οι αντίνοοι είναι ένα δομικό συστατικό αυτής της κατάστασης για να μπορούσε να πετύχει. Για να μπορούσε να πετύχει όλο αυτό που ζήσαμε τα τελευταία 2,5 χρόνια, ήθελε αντίνοους, ευρύμαχους, αμφίνομους που τους ζούμε τώρα, αλλά οι αμφίνομοι βλέπεις και αυτοί τώρα βγάζουν αποφάσεις οι οποίες πλέον αναιρούνε τη μέχρι πρώτη κατάσταση και τέλος έχουν τους αγέλαους, οι οποίοι αγέλαοι φαίνεται να είναι αγύριστα κεφάλια και σου λέει έχω εγωισμό, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ιτήθηκα, σου λέει ο αγέλαος. Ναι, αλλά δεν μπορεί να βρει τρόπο να το γυρίσει. Αυτός θα προσπαθεί να βρει τρόπο να το γυρίσει, αλλά εδώ πέρα έχουμε πράγματα τα οποία βλέπετε ότι ξημέρωσε πλέον. Και δεν είναι καθόλου, είναι πολύ ανησυχητικά αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε τώρα που έχει σηκωθεί ο ήλιος. Και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, όταν ακούω για την Αυστραλία να βάζει απεινιδωτές σε κάθε γειτονιά, που θα μου πείτε, καλό είναι αυτό, γιατί να μην έχουμε απεινιδωτές σε κάθε γειτονιά. Απλά εγώ δεν μπορώ να μη σκεφτώ και να ρωτήσω για ποιο λόγο τους έπιασε τώρα η πρεμούρα. Από την άλλη, βλέπω τον Ρόμπερτ Μαλόν, τον οποίο τον παρακολουθώ, να έχει επιστρέψει στο Twitter πολύ δυναμικός και να ανεβάζει συνέχεια μελέτες για το πώς έχουμε αναζωπήρωση σε καρδιαγγειακά προβλήματα και για τα αυτοάνωσα. Και με αγχώνομαι, κύριε Βασαρά, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει κάνει αυτή την επιλογή, γιατί εκεί τον έσπρωξε να την κάνει. Κοιτάξτε, εγώ αυτά που βλέπω είναι αυτά που λέτε. Είναι κάτι 95.000 διαπιστωμένους υπερβάλλοντες ανάπτυξης στην Αγγλία, επίσημα από τα site. Στη Γερμανία το ίδιο. Στη Γερμανία και το ίδιο. Ότι καλέσανε τον κύριο Μπουρλά να έρθει να καταθέσει δεύτερη φορά αρνήθηκε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε. Ναι. Ναι, λοιπόν, αυτά είναι λίγο τα πράγματα που λέμε. Αλλά κοίτα, το θέμα ήταν ο χρονισμός. Το θέμα ήταν να προλάβουμε να μην πριν συμβούν κάποια πράγματα και να έχουμε αρκετή δυναμική ώστε να μπορέσουμε να τα αναχαιτήσουμε όταν συνέβαιναν. Για κάποιους τους ενδιέφερε απλά να περάσει ο χρόνος. Δεν τους ενδιαφέρει αν τελικά θα μπουν φυλακή το 90% του συστήματος που έχουν χτίσει. Ναι. Τους ενδιαφέρει απλά να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος ώστε να γίνει η δουλειά τους. Και εδώ ήταν δηλαδή θέμα χρόνου και όχι θέμα αλήθειας. Θα έρθει η αλήθεια στο τέλος και θα λάμε. Okay, αλλά ο χρόνος πέρασε δυστυχώς. Δυστυχώς. Συνέβη αυτό που θέλανε, συνέβη δυστυχώς. Δυστυχώς. Και τώρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Γι' αυτό δημοσίευσε και χθες ένα άρθρο, ναι, το οποίο το συζήτησε και το ανέλησε ο Μομπίνο Σαΐντ, ο ανοσολόγος, ο καθηγητής στην Αμερική, ο οποίος έχει από την αρχή της πανδημίας βγάλει 1.400 βίντεο αναφοράς και ανάλυσης όλων των πιθανών θεμάτων που μπορείς να σκεφτείς πάνω στο θέμα του κορονοϊού και της μηχανικής και της φυσιολογίας και της φαρμακευτικής. Όλο το σενάριο έχει αναλυθεί απόλυτα από αυτόν. Ένας άνθρωπος τον οποίο πρέπει να κάποια στιγμή τιμήσουμε το κάθε κράτος ξεχωριστά, γιατί βοήθησε πάρα πολλούς γιατρούς ώστε να έχουν επιστημονική κρίση πάνω στο θέμα και να έχουν τα δεδομένα που χρειάζονται στα χέρια τους. Και βγαίνει χθες και λέει ότι στο Harvard η ιατρική σχολή έβγαλε ένα καινούριο, λέει, φάρμακο, το οποίο έχει να κάνει με μια ακίδα, έναν τεχνητό υποδοχέα, ο οποίος δεσμεύει την ακίδα πριν αυτή μπορέσει να πάει να κολλήσει πάνω στη μεμβράνη του ενός κυτάρου μας, και έτσι πλέον καθίσεται ανίκανος ο ιός να κινηθεί μέσα στο σώμα μας, το decoy. Και μάλιστα αναφέρθηκε ότι αυτό το είχαμε συζητήσει και το είχα προτείνει εγώ σαν ιδέα πριν δύο χρόνια, τον Μάρτιο του 20. Δηλαδή, αν θέλαμε στην Ελλάδα να κάνουμε έρευνες, είχαμε ιδέες, όχι μόνο εγώ, άλλοι 100. Αδιαφυσβήτητα. Τα πάντα. Και φυσικά, μοναδική λύση στην ιατρική δεν υπήρχε ποτέ. Από την αρχή, ούτως ή άλλως, εγώ έχω βγάλει τη λίστα με τις 100 λύσεις. 100 λύσεις, όχι μία, 100. Ναι. Οπότε... κύριε Βασαρά, σε αυτές τις 100 λύσεις που είχατε βγάλει από τότε, από τις πρώτες συνεντεύξεις που είχαμε κάνει, ήσασταν ο πρώτος άνθρωπος
με τον οποίο είχαμε συζητήσει αναλυτικά εδώ στον αέρα του Focus FM για την σημασία της βιταμίνης D, για τη σημασία του ψευδάργυρου, για τη σημασία διάφορων τέλος πάντων άλλων τρόπων με τον οποίο θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας. Σήμερα λοιπόν, που όλο το σύστημα ποτέ δεν ενημέρωσε τους γονείς, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους για το πόσο καλό θα μπορούσαν να είχαμε κάνει αν είχαμε όντως ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας μέσα από αυτούς τους τρόπους που σας είπα πριν από λίγη ώρα. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου το ανοσοποιητικό μας είναι ανίσχυρο, τα σχολεία είναι αποδεκαρτισμένα και από δασκάλους και από μαθητές, τα νοσοκομεία πραγματικά είναι τραγική κατάσταση γιατί έχουμε σε παιδιατρικές κλινικές ράντζα με γονείς σε απόγνωση, τα παιδιά τους να ψήνονται στον πυρετό και κανένας να τους λέει, δεν τους λέει ότι τι πρέπει να κάνεις. Θεωρείτε ότι έστω και τώρα θα πρέπει να γίνει μια καμπάνια ενημέρωση στα σχολεία, να πάνε γιατροί και να μιλήσουν για την θωράκιση μέσα από τη βιταμίνη, μέσα από τον ψευδάργυρο, μέσα, δεν ξέρω εγώ εσείς από τι, εσείς θα τα πείτε αυτά, εσείς είστε γιατροί, στα σχολεία. Πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει? Ναι, δεν θεωρώ απλά. Πιστεύω και είναι στόχος μου μέσα στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να κάνουμε ψήφισμα και να προτείνουμε ακριβώς ένα τέτοιο σχήμα. Μάλιστα. Το οποίο θα ορίσει, ας πούμε, μια προληπτική καμπάνια. Μια καμπάνια πρόληψης που θα αφορά αυτά συγκεκριμένα τα θέματα. Βιταμίνη D, ψευδάργυρο, πώς κάνω ανασωπήση, πώς καθαρίζω το σώμα μου, πώς αποτοξινώνω κλπ. Το να μάθουμε πλέον πώς λειτουργεί το ανοσοποιητικό μας, να μάθουμε τα βασικά κύτταρα του ανοσοποιητικού που είναι τα λευκά, αλλά πιο συγκεκριμένα τα β' λεμφοκύτταρα, τι θα πει αντισώματα και πού παράγονται αυτά μέσα στο σώμα μας, από ποια κύτταρα και πώς θα παράγονται για πάντα, εσάι αφού άπαξ και γνωρίσατε μια φορά τον ιό. Γι' αυτό λέμε ότι ο φυσικός άνοσος από φυσική νόσηση είναι πιο ισχυρός απέναντι σε έναν ιό και στις μεταλλάξεις του από ότι ένας εμβολιασμένος που έχει μόνο μια μικρή δόση αυτού του γονότυπου, του γονιδίου, εν πάση περιπτώσει, του γενετικού υλικού που αφορά στον ιό και είναι η ακίδα. Την οποία ακίδα αυτή τη στιγμή μπορούμε να διεμβολήσουμε με την έρευνα του Χάρβαρντ και αφορά το μπλοκάρισμά της. Έτσι, πέραν δηλαδή του εσωτερικού μηχανισμού που έχουμε, έχουμε και εξωτερικό μηχανισμό που πραγματικά δείχνει να είναι σωστός, προς τη σωστή κατεύθυνση. Και όταν μιλάμε για ακίδα, δεν μιλάμε μόνο για την ακίδα του ιού πάνω στον ιό όταν είναι, αλλά και την ακίδα του ιού όταν κυκλοφορεί ελεύθερη μέσα στο αίμα μας, αν τυχόν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε απαντήσει. Είναι μονόδρομος. Μονόδρομος. Τώρα στον Ιατρικό Σύλλογο θα σας ενημερώσω. Θα το περιμένω με πολύ ανυπομονησία να δούμε κάτι άλλο από Ιατρικό Σύλλογο το οποίο δεν έχει να κάνει με εμβόλιο και μάσκα. Πολύ θα το περιμένω. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Βασαράκη, σας αποδεσμεύω γιατί μας περιορίζει ο χρόνος. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω κάτι και το ξέχασα. Και ήταν και καλή ερώτηση κιόλας. Αλλά δεν πειράζει. Ένα μυαλό και μόνο καλοκαίρι, ναι. Η κινητικότητα στο εξωτερικό, όσο του θυμηθείς τι ήθελες, η κινητικότητα στο εξωτερικό είναι δυναμική, είναι τσουνάμι αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Ναι. Πέραν του Twitter που ακόμη μπροστά μας έχουμε πολλά κεφάλαια να θίξουν μέσα από αυτό και μέσα από την κάλυψη που είχαν κάνει δεδομένων, έχουν αναστατωθεί πάρα πολύ στην Αμερική. Ο DeSantis, τα έλεγα χθες, ο κυβερνήτης της Φλόριντα. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα τα θέτει όλα τα ερωτήματα επιτάπητος σχετικά με το γιατί δεν υπήρξε από την ιατρική κοινότητα ενημέρωση του κοινού. Ναι. Γιατί όταν είδαν ότι ο εμβολιασμός δεν είναι αυτό που υποσχόνταν από την αρχή, αφού όλοι νοσούν και μεταδίδουν, και τελικά γιατί δεν μιλάμε τότε για άλλη μέθοδο πρόληψης, αφού η πρόληψη από το για τον κορονοϊό δεν ίσχυε όπως την παραφανταζόμασταν από τη μέθοδο που εκτιμήθηκε ως μοναδική λύση εδώ στη χώρα, που δεν είναι. Οπότε έρχεται ένας οριμαγδός πληροφοριών, ο οποίος θα μπει σε μια τάξη και φυσικά το κύμα που ξεκίνησε στην Αμερική θα φτάσει και εδώ. Απλά εμείς φαίνεται να είμαστε... Είμαστε πίσω. Είμαστε μακριά πολύ. Φαίνεται να ήμασταν πολύ γερός πυλώνας αυτής της κατάστασης. Είμαστε, ξεκάθαρα ήμασταν πολύ γερός πυλώνας. Πάρα πολύ, από τους πιο ισχυρούς. Κύριε Βασαρά, τελευταία ερώτηση. Επειδή κοντά σε αυτές τις μελέτες που γίνονται για τους ευνίδιους θανάτους, για τα, πώς τα λένε, τις καρδιακιακές παθήσεις, την αναζωοπήρωση των αυτοάνωσων και πάει λέγοντας, υπάρχουν και κάποιες μελέτες οι οποίες κάνουν λόγο για μείωση στην γονιμότητα. Δηλαδή βλέπουμε στατιστικές οι οποίες λένε για μείωση, κάνουν λόγο για μείωση γεννήσεων στην περίοδο εδώ του κορονοϊού. Εκεί το μελετάμε, το βλέπουμε αυτό? Κοίτα, η γνώση που έχω και όχι η γνώμη, η γνώση που έχω είναι ότι υπάρχουν ζευγάρια τα οποία ισχυριζόνται ότι μετά τον εμβολιασμό μπόρεσαν και τεκνοποίησαν. Ναι. Δηλαδή ότι ουσιαστικά η ικανότητα του σπέρματος στον άντρα, των όρχιων του να παράγει σπέρμα ή της μητέρας να έχει καλύτερη γονιμότητα όσον αφορά τα οάρια, δηλαδή τις οοθήκες της,
έδειξαν, και μάλιστα ένας ασθενής μου ανέφερε κάποια στιγμή, ότι επειδή ακριβώς μετά τον εμβολιασμό ενεργοποιήθηκαν με κάποιο τρόπο περισσότερο κάποιοι μηχανισμοί του, μπόρεσε και διαπίστωσε το μικρόβιο το οποίο ποτέ δεν μπόρεσε μέσα στα χρόνια τα προηγούμενα να βρει. Κατάφερε να βρει και να απομονώσει το μικρόβιο που είχε στους ορχείς και να το καθαρίσει. Αυτό είναι πάγεται ότι, ναι, και όπως ξέρουμε από τις μελέτες και στην Αγγλία και παντού όπου δημοσιεύτηκαν, ότι η ακίδα κυκλοφορεί και κατά 40% πηγαίνει και εδράζει μέσα στο το mRNA, πηγαίνει και εδράζει και παράγει ακίδες ενδεχομένως ή ό,τι κάνει μέσα στους όρχες. Προφανώς αυτό το πράγμα ενεργοποιεί με κάποιον τρόπο τα γενετήσια όργανα. Τώρα, αν αυτό συμβεί σε μικρά παιδιά όμως, και αν αυτό έχει κάποια εκτεταμένη δραστηριότητα μέσα στον χρόνο, τότε θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια υπερτροφία ενδεχομένως ή σε κάποια αθέκητη υπερλειτουργία των όρχεων, ξέρω εγώ, ή των οθικών, και τελικά να ατροφήσουν στο τέλος. Όπως όλοι οι αδένες όταν υπερτροφούν, στη συνέχεια ατροφούν. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα αυτό που συζητάς εσύ, θεωρητικά όπως το αντιλαμβάνομαι και όπως το πιάνω αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να είναι ένα θέμα μεγάλο και πρέπει να διερευνηθεί. Δηλαδή αυτό θέλει έρευνα. Άρα έρευνα. Είμαστε ικανοί να κάνουμε στην Ελλάδα, πρέπει να θέλουμε κιόλας να την κάνουμε. Σωστό, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, κύριε Πασαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Κούρτη.